Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του Μια Βαλίτσα Γεύσης. Σήμερα έχουμε σταματήσει Σρι Λάνκα. Μια χώρα που αγαπάει πάρα πολύ το ρύζι και το κάρι. Και εμείς βέβαια, επειδή αγαπάει το ρύζι και το κάρι, θα κάνουμε κάτι με κάρι και στο τέλος θα βάλουμε και ρύζι. Δεν σας λέω ακριβώς τι θα φτιάξουμε. Θέλω να σας πω ότι σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά που μας βλέπετε. Να σας πω επίσης ότι αυτή η εκπομπή είναι συγχρηματοδοτουμένη από το Ταμείο Σύλλου Μετανάστευσης και Ένταξης και βέβαια την Κυπριακή Δημοκρατία. Και σε αυτή την εκπομπή εγώ καθημερινά φτιάχνω συνταγές από όλο τον κόσμο με μικρές πινελιές δικές μου για να μπορείτε να τις φτιάξετε όλοι σπίτι. Σήμερα λοιπόν θα φτιάξω ένα πιάτο vegetarian. Ένα πιάτο που δεν έχει κρέας, αλλά σαν φαγητό θα είναι περίπου σαν να τρώμε κρέας, γιατί θα βάλουμε πρωτεΐνες κρυμμένες μέσα. Θα βάλουμε το ρύζι, θα βάλουμε την κοινόα, θα βάλουμε την γλυκοπατάτα. Να σας πω ότι είναι πάρα πολύ αντιοξειδωτικό, γιατί θα χρησιμοποιήσουμε κάρι, κουρκουμά, κύμινο και ωραία μπαχαρικά μαζί με το τσίλι. Θα βάλουμε και το γάλα καρύδας, οπότε θρεπτικά το φαγητό που θα φτιάξουμε, besides the fact ότι θα φτιαχτεί σε 15 με 20 λεπτά, είναι καταστροφικά νόστιμο και υγιές. Οπότε, πάμε να ξεκινήσουμε. Πάμε. Λοιπόν, έχουμε μία κατσαρολίτσα εδώ πέρα. Βάζουμε πάνω στη φωτιά. Θα τα μάθω τα μάτια, τι θα γίνει. Γίνεται. Πώς την πάτησα, αφού θυμόμουν ότι αυτό ήταν εδώ πέρα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, και πάμε να ξεκινήσουμε. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Όπως κάθε συνταγή, ξεκινάει με ελαιόλαδο. Θα ξεκινήσουμε και εμείς. Θέλω 2 κρεμμύδια και 2 σκελίδες σκόρδο και 4 τσίλι. 2 πράσινα, 2 κόκκινα. Θέλουμε να κάνουμε καυτερό το κάρι μας, γιατί θα φτιάξουμε ένα κάρι με γλυκοπατάτες. Πολύ καλά, ακούσατε. Κάρι με γλυκοπατάτες. Κόβουμε ωραίες φέτες στο κρεμμύδι. Εδώ. Και εδώ. Μην ζορίζεστε. Δεν χρειάζεται να το κόβετε τόσο γρήγορα. Σιγά σιγά όμως, αφού μάθετε, θα αρχίσετε να κόβετε εξίσου γρήγορα, πιστέψτε με. Και το σκόρδο μας. Εδώ λεπτές φετούλες. Και βέβαια το τσίλι μας. Θέλουμε να το κάνουμε καυτερό. Τώρα, σε περίπτωση που δεν έχετε τσίλι στο σπίτι, μπορείτε να βάλετε λίγο μπούκοβο, μπορείτε να βάλετε λίγο καγιέν, μπορείτε να βάλετε ό,τι σας αρέσει. Αλλά παραδοσιακά αυτή η συνταγή χρειάζεται το τσίλι της. Έχω βάλει και πράσινο και κόκκινο για να έχει έτσι διαφορετικές γεύσεις. Γιατί, όσο παράξενο και σας ακούγεται, το κόκκινο, το τσίλι με το πράσινο έχουν διαφορά. Εγώ τα καταλαβαίνω σαν γεύση. Βέβαια, αν είστε πολύ φαν του τσίλι, μπορείτε λίγο να το τσιμπήσετε και να βάλετε παραπάνω. Θα μπορούσατε να βάλετε και 6 και 8. Και αν σας αρέσει το πολύ καθαρό, θα μπορούσατε να βάλετε και 10. Βέβαια, εγώ με 10 δεν μπορώ να το φάω, να σου πω την αλήθεια, αλλά υπάρχουν άνθρωποι που το λατρεύουν. Έτσι όπως είναι, μέσα στην κατσαρόλα, όλα μαζί, να κάνουν μπλουμ στο λαδάκι και να αρχίσουν να σοτάρονται. Τώρα, εδώ πέρα τι γίνεται μέσα στην κατσαρόλα. Πρώτα απ' όλα να χαμηλώσω τη φωτιά, γιατί είναι πάρα πολύ δυνατά. Δεν θέλουμε τόσο δυνατά. Θέλουμε πιο χαμηλά να καραμελώσουν και λίγο τα κρεμμύδια. Θα προσθέσω λίγο ακόμα λάδι. Χρειάζεται λαδάκι συνταγή μας. Εδώ. Αυτό που πρέπει οπωσδήποτε να προσέξουμε είναι να αφήσουμε να γίνει όλη η διαδικασία πάρα πολύ σιγά. Θέλουμε σιγά σιγά να καραμελώσουμε. Τώρα, όση ώρα γίνονται αυτά, εδώ, πάμε να καθαρίσουμε τις γλυκοπατάτες μας. Έχω πάρει ωραίες γλυκοπατάτες, αυτές που βλέπετε εδώ πέρα. Και θα βγάλω τη φλούδα. Άμα είναι καλό το πίλερ, πόσο ωραία που καθαρίζει οτιδήποτε και αν θες να καθαρίσεις. Γενικά, ό,τι δίνεις παίρνεις, λένε. Οπότε ο εξοπλισμός στην κουζίνα σας πρέπει να είναι καλός. Γιατί όταν είναι καλός, κατευθείαν σας βοηθάει να μαγειρέψετε πιο εύκολα, πιο γρήγορα. Βλέπετε ότι την όλη διαδικασία την κάνω μαζί σας. Έβαλα τα κρεμμύδια, ακόμα και τις πατάτες, δεν τις έχω καθαρισμένες. Μ' αρέσει να ετοιμάζω πολλά υλικά, γιατί θα νομίζετε πως κλέβω ή κάτι δεν λέω, σας κρύβω μυστικά. Όχι. Σας υποσχέθηκα από την αρχή ότι σε 15 με 20 λεπτά θα ετοιμάσω το φαγητό μου. Και αυτό θα κάνω. Λοιπόν, τώρα, οι γλυκοπατάτες μου είναι εδώ. Θα κόψω τις άκρες εδώ και εδώ, εδώ και εδώ. Εσείς βέβαια συνειδητοποιείτε ότι αυτά τα πράγματα δεν μπορείτε να τα κάνετε με το μαχαίρι. Εγώ έχω γίνει λίγο σαμουράι, αλλά μου αρέσει. Λοιπόν, μεγάλα κομμάτια εδώ, τη γλυκοπατάτα. Γιατί θέλουμε να μας δίνει την
έτσι την εντύπωση ότι τρώμε κρέας. Άμα την κόψουμε πάρα πολύ μικρά κομμάτια, χάνουμε όλη αυτή την αίσθηση τελικά από το φαγητό μας. Κόψτε μεγάλα κομμάτια και αυτά τα κομμάτια πιστέψτε με δεν θέλουν παραπάνω από 15 λεπτά για να βράσουνε. Εδώ και εδώ. Αυτό δεν κόπηκε, τώρα κόπηκε. Τώρα, εδώ έμεινε λίγο φλούδα και εδώ, αλλά δεν μας πειράζει. Σκουπίδια. Λοιπόν, τώρα, οι πατάτες μας πάνε μέσα, μαζί με τα κρεμμύδια μας, εδώ. Και κοιτάξτε εδώ, ώρες-ώρες, πραγματικά με νευριάζει το γεγονός ότι όλοι πιστεύουν ότι τα vegetarian φαγητά, τα χορτοφαγικά, αυτά που δεν έχουν κρέας, δεν είναι ολοκληρωμένα. Κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει αυτό. Κρέας μπορούμε να τρούμε τη βδομάδα 2-3 φορές. Εντάξει, αυτό που λένε 1-2, δεν το υποστηρίζω. Μπορούμε να τρούμε 2-3, άντε και 4 φορές. Αλλά εμείς το έχουμε τερματίσει. Τρώμε το πρωί γαλακτοκομικά, το μεσημέρι κοτόπουλο, το βράδυ μοσχάρι, την επόμενη το ίδιο, την παραεπόμενη το ίδιο, την παραεπόμενη το ίδιο. Βάλτε λίγο λαχανικά στη διατροφή σας. Είναι πιο οικονομικά, σίγουρα μας δίνουν περισσότερα θρεπτικά στοιχεία και σίγουρα είναι πιο εύκολα στο μαγείρεμα. Αυτό το φαγητό θέλει 20 λεπτά για να γίνει. Ένα κοτόπουλο στο φούρνο θέλει 2 ώρες. Πολλά ψησίματα, πολλά καθαρίσματα. Γενικά σας παρακαλώ πάρα πολύ, φροντίστε να βάλετε περισσότερα λαχανικά στη διατροφή σας. Κοιτάξτε εδώ χρώματα. Σας λέω κάθε φορά και θα συνεχίσω να το λέω ότι όταν ένα φαγητό έχει χρώματα, την ίδια στιγμή έχει και γεύση. Και όταν έχει διαφορετικά χρώματα, έχει διαφορετικές γεύσεις. Τώρα, θα βάλω γάντια. 1, 2. Για να κόψω τις γεστές ντομάτες. Γιατί έχουν λαδάκι. Έχει αυτή η συνταγή παραδοσιακά και γεστή ντομάτα. Θα τη δώσει έτσι μια διαφορετική αίσθηση, μια διαφορετική υφή και τη χρειαζόμαστε. Αλλά τη γεστή ντομάτα δεν θα την κόψετε μικρά-μικρά κομματάκια. Θέλω μεγάλα. Γιατί θα τη βράσουμε μέσα σε νερό. Οπότε θα αρχίσει η γεστή ντομάτα τι να κάνει. Να διαλύεται. Άμα την κόψουμε πολύ μικρά κομμάτια, θα γίνει ουσιαστικά σαν σάλτσα. Και εμείς δεν θέλουμε να γίνει σάλτσα, θέλουμε να την νιώθουμε σε διάφορα σημεία μέσα στο φαγητό μας. Εδώ, μεγάλα κομμάτια. Αυτό. Και βάλτε τα μέσα. Αυτά πάνε πίσω. Βγάζω τα γάντια. Και ήρθε η ώρα του spicy up λίγο το φαγητό μας. Τώρα ήρθε η ώρα για τα μπαχαρικά μας. Κουρκουμάς ή κυτρινόριζα, πείτε το όπως θέλετε. Είναι το βασικό συστατικό του κάρι. Βάζουμε μέσα, είναι τρομερά αντιοξειδωτικό και να ξέρετε ότι λευκένει τα δόντια. Επίσης, κάρι. Μέσα κι αυτό. Τώρα θα μου πείτε ρε φίλε, γιατί δεν έβαλες τη διπλάσια ποσότητα κάρι. Γιατί θέλω να πάρει πιο κίτρινο χρώμα και ουσιαστικά θέλω να κουρκουμίζει το φαγητό μου, όχι να καρίζει. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν υπάρχουν αυτές οι λέξεις, αλλά εγώ τις είπα. Λοιπόν. Δικιά μου πινελιά, λίγο κύμινο. Μέσα κι αυτό. Επίσης, δική μου πινελιά, 2 δάφνες και 2 στή κανέλας. Μέσα κι αυτά. Και ανακατεύουμε. Ρίξαμε μέσα κουρκουμά, κύμινο και κάρι. Σας το έχω πει πάρα πολλές φορές ότι σε αυτό το σημείο πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί και να δώσουμε χρώμα λίγο στα μπαχαρικά μας. Τα μπαχαρικά μας όση ώρα τα ψήνουμε, τόση ώρα τα αρωματίζουμε. Σε περίπτωση που δείτε ότι στεγνώσει το κατσαρολάκι από τα μυρωδικά σημαίνει πως χρειάζεται λίγο παραπάνω λαδάκι. Θα προσθέσουμε ένα ελαιόλαδο, είναι καλό λαδάκι. Και επειδή ψήνουμε και σε χαμηλή φωτιά, το λάδι αυτό θα κρατήσει και τα θρεπτικά συστατικά του. Τώρα, με το που πάρουν ωραίο χρώμα και μυρίσει το φαγητό μου, θέλω να μυρίσω όλα τα μπαχαρικά, σβήνω με νεράκι. Εννοείται ότι άμα έχετε ζωμό λαχανικών ή ζωμό κοτόπουλο, ρίχνετε μέσα ζωμό αντί για νερό. Σε περίπτωση που δεν έχετε. Ένα κύβος θα σας βοηθήσει. Πια όλη η κύβη είναι λίγο πιο καλή, να το πω έτσι, για το φαγητό μας, γιατί γίνονται από αποξεραμένα λαχανικά, οπότε δεν έχουμε θέμα. Βάζουμε μέσα και το κύβο και σιγοβράζουμε για 15 με 20 λεπτάκια μέχρι να μαλακώσουν οι πατάτες. Κάντε ένα πείραμα, έναν λόγο πόσο μεγάλες τις κόψαμε. Αν τις κόψαμε πολύ μεγάλες, θα πάρουν 20. Αν τις κόψαμε λίγο μικρότερες, θα πάρουν 15. Οπότε, σε 15-20 λεπτά, θα γυρίσουμε ουσιαστικά για να σερβίρουμε το φαγητό μας. Λοιπόν, το φαγητό μου είναι σχεδόν έτοιμο, αλλά πρέπει με κάτι να το συνοδεύσω. Γι' αυτό το λόγο παίρνω μία τηγανάρα, wok, πείτε το όπως θέλετε, και θα προσθέσω λίγο λαδάκι. Νταντάν!
Περίπου 3 κουταλιές σούπας. Είναι αρκετό. Θα προσθέσω μέσα το κάρι μου και θα αφήσω το λάδι να αρωματιστεί από το κάρι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που σας λέω. Αφήστε λίγο το λάδι να αρωματιστεί. Μπράβο. Κοιτάξτε εδώ κατευθείαν τι χρώμα πήρε. Είναι φανταστικό. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό που γίνεται με αυτά τα μικροειδικά. Να σου πω ότι το κάρι δεν είναι απλά ένα μπαχαρικό. Το κάρι είναι πολλά μπαχαρικά μαζί. Οπότε ουσιαστικά είναι ένα μικρό cheat. Κλέβεις λίγο στις συνταγές σου, γιατί πέρα που έχεις να προσθέσεις 1, 2, 3, 4, 5, βάζεις κατευθείαν το κάρι και πήρε όλα τα αρώματα από όλα αυτά τα μπαχαρικά. Βέβαια, επειδή το κάρι είναι πάρα πολύ διαδεδομένο πια παντού, υπάρχουν συνταγές που είναι έτσι και έτσι για κάρι. Υπάρχουν έτοιμα κάρι που είναι έτσι και έτσι. Οπότε κοιτάξτε να βρείτε το κάρι που σας αρέσει. Ακόμα να φτιάχνετε το σπιτικό. Σας έχω δείξει πώς φτιάχνετε σπιτικό κάρι, για να είστε σίγουροι ότι παίρνετε τη γεύση που θέλετε. Λοιπόν, τώρα, σας υποσχέθηκα ότι θα κάνουμε ένα πλήρες γεύμα. Οπότε, η χώρα αυτή φημίζεται για το ρύζι και το κάρι. Θα ρίξω το ριζάκι που έχω βράσει μέσα. Να σοτάρω λίγο μαζί με το κάρι. Να πάρει ωραίο κίτρινο χρώμα. Εδώ, αυτό που βλέπετε. Και για να είναι λίγο πιο ολοκληρωμένη η πρωτεΐνη που έχω μέσα στο φαγητό μου, έχω βράσει και λίγο κοινόα. Θα τη ρίξω και αυτήν μέσα. Και η κοινόα μαζί με το ρύζι, ίσον, τι ίσον κύριε σκηνοθέτα, κοινόα μαζί με ρύζι, δεν ξέρεις. Κοινόα μαζί με ρύζι, ίσον κοτόπουλο. Απλά τα πράγματα. Εντάξει. Λοιπόν, κοιτάξτε εδώ χρώμα. Λίγο σοτάρισμα. Ολαλά, σελουί, αδεξεζόν ζορντουί. Λοιπόν, λίγα μυρωδικά ό,τι σας αρέσει, λίγο θυμαράκι, ίσα-ίσα για το χρώμα, ίσα-ίσα για το bite, εκεί πέρα που τρως ριζάκι να σκάει κάτι διαφορετικό μέσα, πάρτε ό,τι σας αρέσει, λίγο ριγανούλα, βάλτε μέσα, παραδοσιακά δεν βάζουμε σε αυτή τη χώρα μυρωδικά μέσα, αλλά το είπαμε, εμείς παραδοσιακά αλλάζουμε ό,τι γουστάρουμε. Λοιπόν, αλάτι πιπέρι δεν έβαλα. Πού πας χωρίς αλάτι και πιπέρι, Άκη? Πιπεράκι μπόλικο. Αλατάκι μπόλικο. Ανακάτεμα μπόλικο. Και σερβίρισμα επίσης μπόλικο. Λοιπόν, πάει αυτό πίσω. Έφυγε η γαρνιτούρα. Νταντάν, εδώ. Πάει και αυτό πίσω. Κλείνουμε το μάτι, φέρνουμε την κατσαρόλα μας μπροστά, εδώ. Και σε αυτό το σημείο να σας πω ότι δεν έχω βάλει καθόλου αλάτι και πιπέρι, γιατί έριξα το ζωμό. Οπότε, κάνω ένα final check, να δω αν χρειάζεται αλάτι και πιπέρι. Θέλει λίγο αλατάκι, αλλά είναι σεξ, ειλικρινά. Είναι τόσο νόστιμο που το βάζεις στο στόμα και το νιώθεις όλο στο κορμί. Είναι φανταστικό. Είναι φανταστικό. Εύχομαι πραγματικά να δοκιμάσετε τη συνταγή ακριβώς όπως σας έδειξα. Και επειδή είμαι πάρα πολύ μάγκα σήμερα, τα μυστικά τα δίνω πάντα στο τέλος. Κλείνω το μάτι και πάντα μα πάντα τα κλείνουμε το μάτι, προσθέτουμε το γάλα καρύδας. Ωλαλα! Το γάλα καρύδας, άμα είναι παιχτό, δεν πάρετε αυτό που είναι στο ψυγείο, που είναι σε χάρτινη συσκευασία. Έχει 5% γάλα καρύδας και το υπόλοιπο είναι νερό. Σας κοροϊδεύουνε. Θα πάρετε αυτό που είναι στην κονσέρβα, που είναι γάλα καρύδας. Ανακατεύουμε. Και μ' αρέσει όταν ρίχνω το γάλα καρύδας μέσα στο κάρι, που σιγά σιγά εκεί πέρα που είναι κίτρινο, παίρνει αυτή τη βελούδινη την υφή, δένει το φαγητό μας. Και εκεί πέρα που ήταν πάρα πολύ νόστιμο και πάρα πολύ ωραίο, ξαναπαίρνω ένα κουτάλι, δοκιμάζω και πεθαίνω. Γιατί το κάρι με το γάλα καρύδας, δεν ξέρω ποιος άτιμος το έχει εφεύρει, αλλά δεν υπάρχει. Και τώρα, ήρθε η ώρα όλη αυτή η υπέροχη σάλτσα να μην μοιράζεται μόνο στην γλυκοπατάτα μου, αλλά να μοιραστεί και στο ρύζι μου. Ήρθε η ώρα όλο αυτό το φαγητό να αποκτήσει νόημα. Το ρύζι μαζί με τη γλυκοπατάτα συνοδεύει το ένα το άλλο, μα κοιτάξτε εδώ. Βλέπετε ότι δεν τα φτιάξα μαζί, τα φτιάχνω χωριστά. Θέλω να τα φτιάξω χωριστά για να γίνουν ωραία και να έχουμε διαφορετικές υφές στο φαγητό μας. Κοιτάξτε τη γλυκοπατάτα, έχει λιώσει. Απλά την ακουμπάς και έχεις το ρύζι εκεί πέρα που σου δίνει την, έτσι,
την εντύπωση ότι τρως γαρνιτούρα και έχεις και τη γλυκοπατάτα από πάνω που σου δίνει την εντύπωση ότι τρως πραγματικό κρέας. Ωλαλα. Λοιπόν, χαρτάκι, γιατί πρέπει να καθαρίσουμε λίγο εδώ, κάναμε ζημιά, αλλά σας είπα, δεν κρύβω τίποτα. Θα σας τα δίνω όλα, γιατί και εσείς θα κάνετε ζημιά. Μετά τι να λέτε, ότι ο Άκης το παίζει ότι δεν κάνει λάθη. Όχι, ο Άκης κάνει λάθη, όπως όλοι. Και όταν κάνω λάθη, σας τα λέω για να μην τα κάνετε κι εσείς. Αυτό είναι το νόημα μιας εκπομπής μαγειρικής. Να λέμε τα πάντα για να μην αποτύχετε με τίποτα. Παίρνω μία μαχαιρούκλα, αυτή είναι εδώ, και φυσικά κάρι, χωρίς κόριανδρο, δεν υπάρχει ποτέ. Κόβουμε εδώ, ωραία τα φιλαράκια μας. Τα χοντροκόβουμε, να μυρίσει το κόριανδρο την ώρα που το κόβετε. Μην το ψιλοκόψετε, αφήστε το έτσι μεγάλα κομμάτια, ρίξτε από πάνω, Παναγία μου, κοιτάξτε εδώ ομορφιά. Και το φαγητό μας χρειάζεται οξύτητα. Δεν έχω βάλει καθόλου μέσα, γιατί σε τέτοιες συνταγές και γενικά συνταγές μου αρέσει να δίνω την επιλογή σε οποιονδήποτε θέλει να φάει να βάζει το λεμόνι του από μόνος του. Φυσικά μια τέτοια συνταγή δεν θα μπορούσαμε να βάλουμε λεμόνι. Θα βάλουμε μοσχολέμονο μέσα ή lime. Οπότε κάντε και εσείς το ίδιο. Δεν έχουν και κουκούτσια. Αυτό είναι το καλό. Γιατί στα λεμόνια θα αρχίσει να βγάζει κουκούτσια, να κάνει τέτοια, να κάνει το ένα, να κάνει το άλλο και. Βουαλά. Τώρα σήμερα θέλω ένα χειροκρότημα, ρε παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μην νομίζετε, χειροκροτάνε πάρα πολύ δυνατά. Είναι τρία άτομα που δουλεύουμε εδώ μέσα, αλλά το παίζουμε ότι είμαστε 25. Το έχουμε αυτό, αλλά δεν έχει σημασία. Τρία άτομα βγάζουν δουλειά για 25 σε αυτή την εκπομπή. Θέλω να σας ευχαριστήσω για άλλη μια φορά. Φιλάκια πάρα μα πάρα πολλά. Μόλις το ετοιμάσετε, θα πάθετε σοκ.